Η αρχαιαρίση για το δίσεξα εξαμαρτήν τους άφησε ασυγκίνητους και οι δύο άνδρες δεν δίστασαν να χτυπήσουν δύο φορές σπίτι σε χωριό του Δήμου Μινοαπεδιάδος. Δεν έφτασε η πρώτη στις 17 Απριλίου και στις 9 του Μάη επέστρεψαν σαν κύριοι για να ολοκληρώσουν προφανώ το έργο του, αφαιρώντα συνολικά κοσμήματα αξία 15.000 ευρώ και ένα κυνηγητικό όπλο, το δίδυμο συνέδραμε και μία γυναίκα που του παρήχε μεταφορικό μέσο για τι εξορμήσει με στόχο να κλέψουν. Έχω ακούσει όμω τον περίγυρο αρκετά περιστατικά. Κυρίως σε ανθρώπου μεγάλη ηλικία, θα έλεγα. Η διπλή διάρρηξη μέλη πολλών χιλιάδων ευρώ αποκαλύφθηκε όταν το ζευγάρι δεν αντιστάθηκε και αφαίρεσε το ποσό των 55 ευρώ μέσα από γραφείο μεταβιβάσεων αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Γενικά δεν προσέχουν πάρα πολύ, ειδικά οι ηλικιωμένοι. Να προσέχουν. Ναι. Ο ένα εκ των δύο ανδρών και η γυναίκα απευθύνθηκαν στον ιδιοκτήτη για τη μεταβίβαση ενό οχήματο. Με περίσιο θράσο ξάφρισαν τα χαρτονομίσματα αλλά επέστρεψαν λίγε ώρε αργότερα για τα απαραίτητα έγγραφα για να συλληφθούν από τους αστυνομικούς που είχαν ήδη ιδιοποιηθεί και τελικώς να αποδειχθεί από την έρευνα και προανάκριση πως οι δύο τους και μαζί και ένας ακόμη άνδρας κρύβονται πίσω από τη διπλή διάρρηξη.